όπως βλέπετε, είναι ξεκάθαρα ορατή η πρόοδος της κατασκευής του νέου λιμένα και του αλευτικού καταφυγίου. Είμαστε σε ένα πολύ καλό ποσοστό, γύρω στο 90% ουσιαστικά των εργασιών, και συνεχίζονται οι εργασίες ολοκλήρωση του αλευτικού καταφυγίου με καθαίρεση του παλιού υφιστάμενου μόλου και με κατασκευή δύο νέων μόλων με προσάυξη των θέσεων πρόσδεσης για πλοία. Για πλοία ενώ αλευτικά ουσιαστικά. Πόσα πλοία θα μπορούν να δένουν στο λιμάνι του Σιγρίου? Στον κυρίως Προβλήτα ουσιαστικά υπάρχουν δύο ράμπες για πρημνοδέτηση. Ταυτόχρονα μπορεί να εξυπηρετεί ο λιμένας και ο Προβλήτας, και φυσικά μπορεί να προσδέσουν πολύ περισσότερα μικρότερα εμπορικά πλοία ταυτόχρονα για φορτοεκφόρτωση ή για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο? Οι εργασίες προβλέπονται πάντα με τα δεδομένα καλών προδιαγραφών καιρού ουσιαστικά περί το τέλος του έτους. Τι προσωπικό απασχολεί μέχρι τώρα? Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 25 με 30 άτομα που απασχολεί το εργοτάξιο, και πλωτά και χερσαία μηχανήματα, και φυσικά είναι και άλλοι διάφοροι εξωτερικοί συνεργάτες, πυργολάβοι και στην περιοχή, που εξυπηρετούν άλλα 10-15 άτομα περίπου που απασχολούνται εδώ στην κατασκευή του έργου, περιστασιακά πάντα. Τι προοπτικές ανοίγει για το ΣΥΡΙ το έργο αυτό και πώς θα το χαρακτηρίζατε? Εντάξει, ουσιαστικά αυτό το νέο λιμάνι είναι μία πύλη εισόδου προς τη Δύση. Θα διευκολύνει πάρα πολύ τις θαλάσσιες μεταφορές και θα διευκολύνει και τις εμπορικές μεταφορές, κυρίως που εξυπηρετεί εδώ και την περιοχή γενικότερα. Σίγουρα είναι ένας πόλος έλξης όσον αφορά την δρομολόγηση και νέων δρομολογίων γενικότερα και άλλων πλοίων προς τη Χερσαία Ελλάδα ή και στη Βόρεια Ελλάδα περισσότερο, ή και διασύνδεση δηλαδή με τα νησιά Αιγαίου και γενικότερα, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου. Και από εκεί και πέρα είναι και ένας πόλος έλξης λόγω του μουσείου, που ουσιαστικά μπορεί να προσεγγίσει με τα δεδομένα εδώ του νέου λιμένα και κρουαζερόπλια, τα οποία θα μπορούν να έρθουν στο Μουσείο Απολιθωμένου Δάσους, που είναι ένας πόλος έλξης παγκοσμίου φήμης ουσιαστικά.